Γεια σας κοριτσιά, αυτό είναι το δεύτερο μου vlog. Σκύβω λιγάκι γιατί έχω στήσει την κάμερα στο τρίποδο. Ετοιμάζομαι να κάνω βίντεο. Όπως σας είπα, είναι το δεύτερο μου vlog και χάρηκα πάρα πολύ που σας άρεσε το πρώτο. Κάτω στα σχόλια πραγματικά ενθουσιαστήκατε και μου δώσατε χαρά και δύναμη να συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο. Μάλιστα μου είπατε ότι σας φάνηκε μικρό το πρώτο. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί εμένα μου φάνηκε πολύ μεγάλο. Πιστεύω θα σας κουράσω, αλλά τελικά σας άρεσε. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο. Είναι 9 και 4. Έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί, έχω ετοιμαστεί και θα πάω να πάρω τη φίλη μου τη Ζένια. Θα κάνουμε μαζί βίντεο, θα σας ετοιμάσουμε ένα βίντεο με έντις. Το λέμε εδώ και πόσο καιρό βασικά ότι θα κάνουμε αυτό το βίντεο, εδώ και πολλούς μήνες. Μάλιστα η Ζένια κουβαλάει αυτά τα έντις από μετακόμιση σε μετακόμιση. Δηλαδή μετακόμισε μέσα στο καλοκαίρι και τα κουβαλούσε και τα πήρε μαζί της για να κάνουμε το βίντεο. Δηλαδή αυτό το βίντεο είναι να γίνει από πριν το καλοκαίρι, αλλά θα γίνει σήμερα. Και ετοιμάζω λίγο το χώρο, στείνω την κάμερα και βλέπω που θα κάτσουμε. Θα σας δείξω λίγο το χώρο γενικά. Εδώ είναι που κάθομαι πάντα και κάνω τα βίντεο, να βγάλω την κάμερα από το τρίποδο. Εδώ είναι που κάθομαι και κάνω τα βίντεο. Τώρα έχω φέρει εδώ ένα τραπεζάκι από μέσα, το είχατε δει στο σαλόνι αυτό. Και θα βάλω και ένα μαξιλάρι εκεί που θα κάτσω εγώ, γιατί η Ζένια είναι πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ ψηλή και εγώ θα φαίνομαι σαν άνος δίπλα της. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να κάθομαι κάπου ψηλά. Εδώ είναι τα καλλιντικά μου, δεν τα έχω απόλυτα συμμαζεμένα, είμαι λίγο κάπως. Εδώ είναι που σας έχω πει ότι θέλω να τελειώσω κάποια πραγματάκια. Τα έχω όλα εδώ μέσα, δηλαδή όλα αυτά τα πραγματάκια που έχω εδώ και αυτό και αυτό βασικά είναι από εδώ μέσα. Είναι πράγματα που τα χρησιμοποιώ σχεδόν σε καθημερινή βάση και προσπαθώ να τα τελειώσω για να ανανεώσω τη συλλογή μου. Δηλαδή πρώτα θα τελειώσουν αυτά εδώ και μετά θα πάρω οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι τα κραγιόν μου, ο καθρέφτης μου. Εδώ αυτά τα δειγματάκια που έχω μέσα αυτό το ρεσό, βάζω έτσι τα δειγματάκια που θα χρησιμοποιήσω σε μια εβδομάδα για να τα βλέπω συνέχεια. Και αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα θα χρησιμοποιήσω το σέρουμ από Lancôme και την κρέμα ημέρας, δεν ξέρω αν είναι και νύχτας, μάλλον μόνο ημέρας είναι. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, φυσικά νομίζω δεν θα έχω χρήματα να πάρω τις κανονικές συσκευασίες, αλλά θέλω να το δοκιμάσω σε δείγμα. Και εδώ αυτό είναι το τρίποδο μου. Για να σας βάλω πάλι στη θέση σας. Φεύγω, πάω να πάρω τη Ζένια, γιατί την έχω στήσει. Την έχω στήσει και περιμένει μόνη της στο πάρκο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τρέχω γρήγορα. Θεέ μου, έχω αφήσει τη Ζένια στο πάρκο και κάθομαι και κάνω vlog. Λοιπόν, πάω να πάρω τη Ζένια στα γρήγορα, να τη φέρω εδώ να κάνουμε το βίντεο. Θα σε βάλω στο vlog μου. Έχω τη Ζένια και τη στείνω για να κάνουμε βίντεο. Άντε καλή σιγά, θα κάνουμε ένα βίντεο, τι είπες ότι θα κάνουμε? Βασικά ήταν να κάνουμε τα έμφυτες μου, είχα μαζέψει μια σακούλα σκουπιδιών και ερχόμενη στο σπίτι της Κατερίνας είναι το οποίο μέσα στο αστικό ότι τα έχω ξεχάσει στο σπίτι. Και το συζητάμε εδώ και μήνες εντωμεταξύ. Ναι, είναι εδώ και 5-6 μήνες είναι κάνουμε αυτά τα καταραμένα έμφυτες. Οπότε θα δει κάτι άλλο σήμερα. Το τι βάζω μαξιλάρια, Ζένια. Ξέρεις, και τώρα θα πω πιο πάνω από σένα. Θα πεθαρίσω το πλάνο. Πώς να μην βάλω δεύτερο. Είναι στην υπερβολή. Και κάτσε μία να δούμε. Κάτσε. Καλό είναι τώρα. Ναι. Ναι, ας μην βάλω το δεύτερο υπερβολή μου, ναι. Θα φτάσω εδώ και θα είναι τα ποδαράκια από κάτω. Να κρέμονται. Όχι, θα είναι όρθια. Δεν θα πατάω κάτω πλέον. Τελειώσαμε το βίντεο με τη Ζένια. Την έχω εδώ και βάφεται, να σας τη δείξω. Πού είναι? Βασικά πρέπει να ξεβαφτώ τώρα. Να τη Ζένια, πρέπει να ξεβαφτίσω όντως. Ναι, αυτό θα έχω, έχω το τέτοιο, τη δουλειά. Σε δώσω βαμβάκι. Έχω βαμβάκι, ξέρεις μόνο ότι θέλω. Τι θες, ξεβαφτικό. Έχω και το ξεβαφτικό. Αυτό είναι για τα μάτια. Το δικό σου θα πάρω. Και αυτό είναι για το πρόσωπο. Άμα σύνδια, σπα. Δοκίμασέ τα. Ναι, θα ξεβγάλω τα βαμβάκια. Κάναμε ένα βίντεο με τη Ζένια.
για το τι βλακίες κάναμε μικρές στο μακιγιάζ και στο ντύσιμο, τέλος πάντων. Ήταν πολλές. Ναι, ήταν πάρα πολλές. Τα πήρα να πω τώρα και το ξέχασα. Εγώ το βάζω στο μπαμπάκι, όχι στα μούτρα μου. Ναι, και όχι από πολύ μακριά, από κοντά. Εκεί. Αυτό είναι για τα μάτια. Καλό είναι. Μ' άρεσε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα ξαναδώσω τα χρήματα. Πιστεύω ότι μπορώ να βρω και ένα καλύτερο, ας πούμε. Πόσο το πήρες? 13. Και δεν είναι... Εντάξει, θα βγάζει, θα το δεις πώς θα φέρει, αλλά νομίζω ότι... Live πείραμα. Για να δούμε πώς θα το βγάλει. Θα μας πεις εσύ βασικά πώς σου φαίνεται. Είναι τέλειο. Για πες, την έβγαλε καλά. Ναι. Γιατί μπορεί εγώ να είμαι παράξενη. Ναι, όλα και φρύδια. Ναι. Ναι, κατευθείαν. Και το πήρα γιατί έγραφε πάνω ότι μεγαλώνει τις βλεφαρίδες. Έχει και θρεπτικές ιδιότητες. Ναι, ότι και καλά στις δυναμώνει και δεν ξέρω εγώ τι συστατικό έχει και βοηθάει σε αυτό. Αλλά δεν έχω δει ακόμα κάτι, δεν ξέρω. Αυτό με τράβηξε βασικά και το πήρα. Έπεσα θύμα του marketing. Κανονικά. Για να ρωτήσουμε τη Ζένια που την έχουμε εδώ. Ζένια, ποιες είναι οι αγαπημένες σου YouTuber? Κοίτα. Για να σε δω λίγο. Α, έχεις εδώ τέτοια. Τι, αυτό. Από τα τέτοια που ξαναβώσουν, είναι μαυρίλα. Δεν πειράζει, vlog είναι αυτό. Θα την έχουμε εδώ να ξαναβάθατε. Λάει, τη μακιγιάζει. Λοιπόν, κοίτα. Δεν θα συμπεριλάβω μέσα εσένα. Ναι, μην με βάλεις ναι, εμένα. Την Τάνια, Τάνια τσο, παιδιά, είναι θεά, είναι κολλητή μου. Ναι, είναι φίλες, δεν σας το είπαμε αυτό. Την Μπέλη, ρε παιδί μου, που επίσης. Εντάξει, σας θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογη, το ξέρετε, θα το έχω πει και από κοντά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Δανάη, η μικρή Ολλανδέζα. Αχ, ναι. Ναι. Καλέ με κάθε μόνη μέρα βλέπω τέτοια βιντεάκια, είναι η αγαπημένη παρέα. Μου αρέσει πάρα πολύ η Νίκη, The Cookie Club. Αχ, η Νίκη, ήταν σπάρει. Την Νίκη θα ήθελα πάρα πολύ να την γνωρίσω από κοντά. Ναι, την πάρα. Και heavy metal. Ναι, δεν είναι φοβερή. Και μ' αρέσει και η Μαρία του Fairy Garden. Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο χιούμορ με αυτή την τύπησα. Πραγματικά θέλω πολύ να την. Έχεις δει το βίντεο που έκανε η Μαρία με το φίλο της το ζούπι? Πού? Που της δίνει πράγματα στο χέρι με της. Με τα σκουλίκια. Ναι. Το είδα με το Γιάννη. Τα σπάει αυτό και το βίντεο. Και ο Γιάννης έκλεινε και η Μαρία θέλω να σε κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Του λέω με το ρομί. Άμα βάζει σκουλίκια, αυτό θα σε. Πρώτα απ' όλα ο φίλος της ο Ζούπι είναι καταπληκτικός. Ναι, έχει απίστευτο χιούμορ και είναι απίστευτο στην κάμερα. Και είναι και μορφωμένο παιδί, δηλαδή. Δεν είναι ένα σκάφο που απλά λέει μαλακίες. Όχι, είχε απίστευτο στυλάκι. Ναι. Ναι. Βασικά το έκανε όλο το πρόσωπο με αυτό. Οπότε δεν σε βγάλω τρίχες στα μούτρα. Όχι, μόνο δεν φαντάζεσαι. Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι, ναι. Δοκίμασα και τον τέτοιο από Messenian Spa να μου πεις αν μας αρέσει. Είναι τέλειο. Α, έβαλες και από το Messenian. Τώρα θα βάλω αυτό, πάντως για τα μάτια είναι τέλειο, πάνω πάρω και εγώ. Α, είναι μισελέ. Ναι, καλέ. Αχ, και δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει σαν αμυγδαλέλαιο. Αμυγδαλέλαιο μυρίζει. Καλά το είχα πει. Ναι. Το είχα πει σε ένα βίντεο. Ένα κορίτσι και είδατε. Μυρίζει αμυγδαλέλαιο. Τέλος. Τελειώσαμε το βίντεο με τη Ζένια. Είναι περίπου 11:30-12 παρά. Έφυγε γιατί είχε δουλίτσα. Κρίμα που έφυγε. Ήθελα να κάτσει κι άλλο να τα πούμε. Θα σας αρέσει πιστεύω πάρα πολύ το βιντεάκι. Ελπίζω να θα το κόψω λίγο να μην βγει και πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέμα νομίζω που πιάσαμε σε αυτό το βίντεο. Και θα πάω λίγο να ξαπλώσω, γιατί νιστάζω πάρα πολύ. Θα σας πάρω μαζί μου στη δουλειά. Θα σας δείξω έτσι λιγάκι από το μαγαζί, λιγάκι πώς δουλεύω. Και θα δούμε και την ταμπέλα. Σήμερα επιτέλους έρχεται η ταμπέλα. Δεν την έχω δει από κοντά, δεν ξέρω καν πώς είναι. Απλά πήγε ο Χρήστος και την παρήγγειλε, οπότε θα είναι και για μένα έκπληξη. Και έτσι πάω λίγο να ξαπλώσω και εμείς θα τα πούμε αργότερα. Είμαι έτοιμη, ήθελα να σας δείξω τι θα φορέσω. Έβαλα ένα απλό κολάν ελαστικό, νομίζω ότι είναι το Pull&Bear, παίζει να το έχω και 3 χρόνια. Τα αθλητικά μου, να σας τα δείξω και από κοντά. Αυτά εδώ είναι τα αθλητικά μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ βολικά, πολύ άνετα. Και μια απλή μπλουζίτσα από πάνω. Αν και στο μαγαζί θα βάλω την μπλούζα του μαγαζιού, γιατί βγάλαμε και μπλουζάκια πλέον. Την τζαντούλα μου και εννοείται θα βάλω και μπουφάν, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Μπουφάν, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Φεύγω γρήγορα, γιατί έχω αργήσει. Κορίτσια, να σας δείξω λίγο την ταμπέλα του μαγαζιού. Ήρθε σήμερα.
Ακόμα δεν την έχουν κρεμάσει, είναι έξω οι εργάτες και τρυπάνε και εγώ τραβάω μέσα βίντεο την ταμπέλα. Νομίζω ότι είναι η πιο υπέροχη ταμπέλα που υπάρχει σε πιτσαρία. Είναι η πιο γλυκιά, είναι η πιο πανέμορφη, είναι η πιο πραγματικά γλυκούτσικη ταμπέλα που έχω δει σε μαγαζί. Σας αφήνω τώρα γιατί θέλουν να την περάσουν και εγώ δεν τους αφήνω. Τους έχω όλους έξω και περιμένουν και σας αφήνω για να περάσουν την ταμπέλα. Αυτά λοιπόν από μένα, κορίτσια μου. Μου άρεσε που σας πήρα μαζί μου στο μαγαζί. Σας αφήνω γιατί με αφήνει η μπαταρία. Δεν έχω άλλη μπαταρία και δεν έχω να τη φορτίσω. Οπότε δεν θέλω να σας αφήσω το βίντεο έτσι απλά, θέλω να σας χαιρετήσω. Εννοείται πως θα σας δείξω κάποια στιγμή πως είναι και η ταμπέλα τώρα που την κρεμάσανε. Είναι τέλεια, είναι εκπληκτική, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Περιμένω με χαρά τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε αν σας άρεσε το βιντεάκι. Οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε και αν θέλετε φυσικά να συνεχίσω τα vlog. Φιλάκια πολλά σε όλες.